πραγμάτων προς τα πρώτερα επανατρέχουν. Μη λοιπόν λέγει, από τα τελειότερα επιστρέφουμε στα ατελή. Στη συνάφεια αυτή προηγήθηκε υπό του Αγίου Χρυσοστόμου η διαφοροποίηση του παλαιού με το κενό Πάσχα. Μη λοιπόν τους λέγει, ενώ έχουμε το νέο πνευματικό, επιστρέφεται στο νομισκό Πάσχα. Και συνεχίζει. Μη δε ημέρας και καιρούς και εν αυτούς παρατηρώμε, αλλά πανταχού τη Εκκλησία με τα κρυβία σε πόμεθα, την αγάπην και την ειρήνη προτιμώντες απάντων. Να μην παρατηρούμε τις ημέρες και τους καιρούς, αλλά πάντοτε να ακολουθούμε την Εκκλησία με ακρίβεια και να προτιμούμε την αγάπη και την ειρήνη απ' όλα. Και επιφέρει το επίμαχο χωρίο. Ήγαρ και εσφάλετο η Εκκλησία, ούτως ούτων κατόρθωμα από τις των χρόνων ακριβίας ειν, όσο έγκλημα από τις διαιρέσεως και του σχίσματος τούτου. Γιατί και ανέσφαλη η Εκκλησία, λέγει ο Ιερός Πατήρ, δεν είναι τόσο μεγάλο το κατόρθωμα από την ακρίβεια των χρόνων, όσο το έγκλημα από τις διαιρέσεως και του σχίσματος. Πάνω λοιπόν σε αυτό το χωρίο στηρίζονται και λέγουν, καλύτερα να είμαι εντός της Εκκλησίας και ασφάλι, παρά εκτός αυτής και ασαληθεύω. Αλλά εννοεί ο Θείος Χρυσόστομος ότι μπορεί να ασφάλει η Εκκλησία και μάλιστα σε δογματικά θέματα? Εμείς απαντούμε πως βεβαιότατα όχι. Ωστόσο προς στιγμή ας μας επιτραπεί να γίνει αποδεκτό πως ναι, αυτό εννοεί. Ας μας συγχωρέσει ο Άγιος, το κάνουμε όμως να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Τότε μήπως έκανε λάθος η Εκκλησία στην διατύπωση του τριαδολογικού δόγματος? Μήπως το χρυσταλλογικό και στα άλλα δόγματα? Μήπως το σύμβολο της πίστεως? Μήπως έκανε λάθος και ο Απόστολος Παύλος που λέγει ότι η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας? Αλλά και ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο Παύλος είναι το στόμα του Χριστού. Άκουσον γούν τι φυσήν ο Παύλος. Όταν δεν τον Παύλο είπε, τον Χριστό λέγω. Εκείνος γάρεστην ο του Παύλου κοινό την ψυχή. Άρα το λάθος αυτό θα πρέπει να καταλογιστεί στον ίδιο τον Κύριο, το οποίο και ατοπότατον. Αλλά τότε τι εννοεί, και αν ακόμη, καθ' υπόθεση, έσφαλε η Εκκλησία στον καθορισμό της ημέρας του Πάσχα, εσείς θα έπρεπε να την ακολουθήσετε και να μην συνεορτάζετε με τους ιδέους, θεωρώντας τούτο ότι θα σας σώσει, διότι τότε θα πρέπει να τηρήσετε και όλο τον νόμο. Ιδού πώς το διατυπώνει. Και όπορο Παύλος προς Γαλάτας έλεγε, τούτο και εγώ ημί λέγω, γίνεστε ως εγώ ότι καγός ημείς. Τι δε τούτο εστίν, έπιθεν αυτούς αποστήνε περί τομής, καταφρονήσε Σαββάτων και ημερών και των άλλων νομίμων απάντων και κατωτέρων, αλλά και άτινα ημί κέρδη ταύτα ήγινε δια των Χριστών ζημία. Του τέστην, απέστην αυτόν καθάπαξε. Γίνεται ούν ως εγώ και γάρ καγός ημείς ημείς. Το ότι ο Μέγας τούτος Ιεράρχης εντέλεται την απομάκρυση εκ των κακοδοξούν των ποιμένων, τούτο τεκμηριώνεται απ' άλλα πορεία του, ενδεικτικός, εισαγωγικά, τίουν φυσίν όταν πονηρώσει και μη πειθόμεθα. Συγγνώμη, ρωτάει, τίουν φυσίν όταν πονηρώσει και μη πειθόμεθα. Πονηρός πως λέγεις, ήμεν πίστεως ένεκεν, φεύγε αυτόν και παρέτησε, μη μόνον ανάνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατιών. Είναι κατανοητό αυτό το απόσπασμα? Καλό να το μεταφράσει. Τι λέγεις, τι λοιπόν λέγεις, όταν πονηρός είναι και να μην πιστούμε, πονηρός πως λέγεις. Ήμεν πίστεως ένεκεν, αν πρόκειται λέει για την πίστη, φεύγε αυτόν και παρέτησε. Να παραιτηθείς από αυτόν και να φύγεις. Φεύγει αυτόν και παρέτησε. Μη μόνο αν άνθρωπος είναι, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατιών. Αλλά ακόμα και άγγελος αν κατέβει από τον ουρανό, έτσι. Βέβαια είναι λίγο υπερβολική έκφραση, αλλά νομίζω τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Που σημαίνει ότι όταν και από άγγελο πρέπει να φύγω, εμείς ρωτάμε από εν ενεργεία κληρικό, ο οποίος κηρύσσει την αίρεση, δεν πρέπει να φύγουμε? Θα δούμε και δύο ακόμα χωρία, όπως τα ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο δε Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης εμπροκειμένου λέγει, «Εχθρούς γάρ Θεού ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους θειούτης μεγάλη και πολύ τη φωνή απευθύνατο».
συγγνώμη, εδώ να ξέχασα μια. Και του κοινού τη κοινωνούντα, μεγάλη και πολύ τη φωνή απευθύνοντο, την ξέχασα αυτή τη θέση. Αυτό είναι κατανοητό. Μην επιτρέπετε. Όλα, όλα. Ναι. Εχθρού Θεού, εχθρού γάρ Θεού, ο Χρυσόστομο. Ού μόνο του αιρετικού, δεν είναι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και αυτοί οι οποίοι κοινωνούν με του αιρετικού, μεγάλη και πολύ τη φωνή απευθύνοντο. Με πολύ και μεγάλη και τρανή φωνή. Απευθύνατο. Και εδώ θα ήθελα λίγο να επιτρέψει ο πατήρ Ευγένιος κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβετε. Εδώ αιρετικούς δεν εννοεί τους καταδικασμένους αιρετικούς. Άγγελος ουρανού. Εννοεί τους αιρετικούς που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί. Δηλαδή είναι σαφές ότι έναν καταδικασμένο αιρετικό δεν τίθεται θέμα αν θα κοινωνήσουμε, αν δεν θα κοινωνήσουμε. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο να το καταλάβετε. Δεν μιλάει για αιρετικούς οι οποίοι είναι καταδικασμένοι από μια σύνοδο και είναι αναθεματισμένοι και έχουν καθαιρεθεί και δεν έχουν πλέον ιεροσύνη, δεν έχουν τίποτε. Έτσι, αυτούς δεν χρειάζεται να πούμε ότι πρέπει να απομακρυνθούμε και αυτά. Ήδη η Εκκλησία τους λέει είναι αναθεματισμένοι και δεν έχουμε καμία κοινωνία. Οι αιρετικοί που μιλάνε όλοι αυτοί οι Άγιοι και όλοι αυτοί που λένε αιρετικοί είναι οι αιρετικοί οι μη ακόμα καταδικασμένοι από σύνοδο, όπως είναι τώρα οι οικουμενιστές, και για αυτούς αναφέρεται. Γι' αυτό και ταιριάζει απόλυτα. Θέλω αυτό απλώς να το ξαναπούμε, να το διευκολύνουμε για να καταλάβω ότι οι αιρετικοί αυτοί είναι οι οικουμενιστές, ας το πούμε έτσι, που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί και δεν έχουν χάσει την ιεροσύνη τους αυτό το πράγμα. Και λέει μην έχετε κοινωνία, και αυτοί που έχουν κοινωνία με αυτούς, που λένε ότι πολλές φορές ότι δεν μολυνόμαστε, όταν πηγαίνω σε μια εκκλησία που νικητεύει τον Βαρθολομαίος, ας πούμε, εγώ δεν μολύνομαι γιατί έχω ορθόδοξη πίστη και δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Εδώ είναι περίτρανα το κατοχυρώνει ο Άγιος ότι όχι μόνο αυτοί είναι εχθροί του Θεού, αλλά αυτοί που και επικοινωνούν με τους μη καταδικαστήντες αιρετικούς. Συγγνώμη γιατί. Όχι. Ο δε όσιος μελέτης ο Γαλισιώτης λέγει, τι έκανε με τη χάρη του Θεού εδώ στο κείμενο, τους φέρνουμε αφενός και του ιδίου του ιεράρχου, αφενός αφετέρου του οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου που αναφέρεται στον Άγιο Χρυσόστομο, τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, και τώρα φέρνουμε και άλλο πορείο του οσίου μελετίου του Γαλισιώτου, είναι ένας όσιος το οποίο τον ξέρουν οι πατέρες, έδρασε το 13ο αιώνα, μεγάλος ομολογητής, ο οποίος ο ίδιος ερμηνεύει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Έτσι. Γιατί είναι καλό τις ερμηνείες να μην τις κάνουμε εμείς για να αποφευχούν ενδεχομένως παρεμηνείς και λοιπά παρεξηγήσεις. Καλό είναι να προστρέχουμε στους Αγίους Πατέρες. Και κάτι ακόμα, ότι το consensus έτσι μπορεί να βρεθεί μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εντάξει, το consensus είναι η συμφωνία. Η συμφωνία, ναι, η συμφωνία. Η συμφωνία των Αγίων Πατέρων. Γιατί το αλάθητο της Εκκλησίας βρίσκεται σε αυτήν τη συμφωνία των Αγίων Πατέρων. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέει όσους μελέτης ο Γαλισιώτης. Ο δε χρυσόγλωτος πατήρ εν πλήστης και πολλάκης. Ο χρυσόγλωτος πατήρ είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εν πλήστης και πολλάκης. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Ημάς υπέμνησα φυσήν αγαπητά τεκνία. Σας έχω υπομνήσει αγαπητά παιδιά μου, τέκνα μου. Περί των τεσσερέσεσης, αιρέσεσης, συγγνώμη, δεινών περιπιπτόντων. Αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει σε δεινές αιρέσεις. Αλλά νυνή και δέομαι και δυσοπώ προθύμος, αλλά τώρα, αλλά νυνή και δέομαι, έτσι, και σας παρακαλώ και δέομαι προθύμος, μη δόλος της αιρετικής κατά τι κοινωνείτε. Μη δόλος της αιρετικής κατά τι κοινωνείτε. Καθόλου μη δόλος, καθόλου της αιρετικής με τους αιρετικούς κατά τι κοινωνείτε. Να κοινωνείτε στο κατά τι, στο οτιδήποτε. Μη δε συγκαταβαίνετε τη τούτον βλασφημία, ούτε να συγκαταβαίνετε σε αυτόν τη βλασφημία, μη βρώμαση, μη πόμαση, μη σχέση, μη φιλία. Ούτε να τρώμε μαζί τους, ούτε να πίνουμε, ούτε να έχουμε σχέση, ούτε φιλία. Προσέξτε, δεν είναι δικά μου, αυτά μπορούν να φανούν παρατραβηγμένα. Ερμηνεύει όσιος μελέτης ο Γαλισιώτης τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τα ίδια λέει ο όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε άλλη του επιστολή, την έχω εδώ. Το ίδιο ακριβώς λέγει ότι δεν πρέπει να συντρώγουμε τους αιρετικούς, ακριβώς αναφερόμενος στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και λέει εκεί ότι αυτό είναι και θέση της Εκκλησίας. Και το τοποθετεί, το εκμηριώνει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μη βρώμαση, μη πόμαση, μη σχέση, μη φιλία, αυτοί συναναμείγνιστε. Και να μην συναναμείνεστε με αυτούς τους αιρετικούς, και γα εκ τούτων πάντων της του Χριστού μερίζεστε καθολικός αγάπης. Γιατί λέει θα μεριστείτε,
θα απομακρυνθείτε από την αγάπη του Χριστού, ώστε εάν εγώ έχω κοινωνία με τον αιρετικό, με χωρίζει από την αγάπη του Θεού. Αυτά τα λέω μελέτη στον Αριστό. Τις προηγούμενα είπαμε όσο ο Θεόδωρος μας λέει ότι είμαστε εχθροί του Θεού. Εδώ μας λέει ότι χωριζόμαστε της αγάπης του Χριστού. Η αρχή των συγκοινωνούν των δοχείων δεν γίνεται αποδεκτή από αυτό το κείμενο. Και βασιλεία ουρανών μακρά αλωτριούστε. Ώστε λοιπόν με βγάζει και έξω από τη βασιλεία των ουρανών, αν εγώ κοινωνήσω, συμφάγω, συμπιώ ή αν έχω το κατά τι κοινωνία με τον ακατάκριτο αιρετικό. Επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Και εδώ κλείνει η μικρή αυτή η σύγηση. Αν μου επιτρέπετε να βγάλουμε έτσι κάποια συμπεράσματα ή να πούμε κάτι, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο εξής, ότι ακούσαμε από το Γέροντα Χαρίτωνα ότι μετά την πρώτη σύνοδο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 1341 η αίρεση ξαναγύρισε. Όπως επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε και η οικονομαχία ξαναγύρισε. Έχουν δύο φάσεις μεγάλες και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει πρώτη φάση που είναι 70 χρόνια. Υπάρχει η παλινόρθωση της Ορθοδοξίας με τη Σύνοδο επί Ειρήνης της Αθηναίας 787 και μετά έχουμε ξανά πάλι, ξαναγυρίζει η αίρεση και έχουμε άλλα 40 χρόνια οικονομαχίας. Δηλαδή ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η αίρεση γυρίζει. Δεν είναι δηλαδή ότι της έδωσε ένα χτύπημα ακόμα και συνοδικό, έτσι. Πόσο μάλλον εμείς που δεν είμαστε σύνοδος, είπαμε εμείς όποιοι και να είμαστε, όσο και αγιότητα βίου να έχουμε, όποιος έχει, όχι εμείς, λοιπόν, δεν μπορεί να πει ότι κατετρόπωσε την αίρεση. Συνεπώς χρειάζεται η εγρήγορση που λέγαμε, συνεπώς χρειάζεται συνεχής ενημέρωση, το είπαμε την πρώτη στιγμή όταν γνωριστήκαμε μερικούς από εσάς, είναι συνεχής ενημέρωση, συνεχής εγρήγορση, ώστε εμείς πρώτα-πρώτα να ξέρουμε τι θέλουμε, τι κάνουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε εμείς πώς θα δώσουμε στους άλλους κάτι που θα μας ρωτήσουν. Να δώσουμε αφορμή να καρχάζουμε μαζί μας. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν φτάνει ούτε καν μια σύνοδος για να κατατροπωθεί μια αίρεση. Και αυτό αποδεικνύεται από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, βέβαια, από τον Άριο ακόμα. Ο Άριος, ο οποίος ήταν καθηγητής στις σχολές της Αλεξανδρίας, δηλαδή ήταν ο μέγιστος κατά τεκμήριο θεολόγος. Τον είχαν οι Πατριάρχες καθηγητή της κατήχησης στην Αλεξάνδρεια. Πρεσβύτερος, ο Άριος. Όχι ο πρώτος, δεν είναι ο πρώτος, αλλά από τους πιο γνωστούς, ας πούμε, ερευνητές. Ξέρουν σαφές, είναι έχει. Λοιπόν, και μόλις άρχισε να διδάσκει ερευνητικά, τον απομάκρυνε από τις σχολές ο πρώτος Πατριάρχης, δεν θυμάμαι τώρα την ακολουθία των Πατριαρχών. Προσποιήθηκε μετάνοια. Προσποιήθηκε ότι αλλάζει. Τον ξαναβάλανε πάλι καθηγητή και που ήταν το σχολό. Έρχεται ο δεύτερος Πατριάρχης, λοιπόν, πάλι τον βγάζει. Ξαναμετανιώνει τάχα μου δίθεν. Και ως πότε ξέρουμε την τρίτη φάση που την ξέρουμε κάπως, με την πρώτη σύνοδο, την Οικουμενική Σύνοδο, που και εκεί, έτσι με πρωτοστάτη τον Άγιο, με τον Μεγάλο Αθανάσιο, διάκονο τότε, ούτε καν Πατριάρχη, αλλά εκπρόσωπο του Πατριαρχείου, καταδικάζεται συνοδικός. Ο Άριος στη Σύνοδο πάλι προσποιείται ότι δέχεται τα σωστά. Και όμως πάλι δεν μετάνιωσε. Πάλι δεν μετάνιωσε και όταν ας πούμε τέλειωσε η Σύνοδος και ανέλαβε άλλος, κοιμήθη ο Μέγας Κωνσταντίνος, ανέλαβε ο γιος του, θέλησε ο ίδιος δηλαδή, επειδή ο γιος του ο Κωνσταντίνος ήταν αριανός, όλο το παλάτι ήταν αριανός του. Γιατί είχαν αριανήσει περισσότεροι μέσα στο παλάτι. Και ο γιος ο Κωνστάτιος ήταν αριανός. Θέλησε με την εξουσία του αυτοκράτορα, του Κωνσταντίου, να επιβάλλει την ένωση, όπως λέμε σήμερα, επιβάλλει κοινωνία, κοινωνία επ' εκκλησίας, να λειτουργήσουν δηλαδή ο Άριος με τον τότε Πατριάρχη κλπ. Λοιπόν, οπότε ο Πατριάρχης Αλέξανδρος, αν θυμάμαι καλά, ο Πατριάρχης Αλέξανδρος έκανε προσευχή, λέει πώς θα κοινωνήσω με τον αιρετικό. Γιατί ήξερε ότι δεν είχε μετανιώσει. Και προσευχήθηκε στον Θεό και είναι γνωστή η ιστορία βέβαια, αλλά τη λέμε γρήγορα από το τροφάδινο, ότι πηγαίνοντας ο Άριος πριν γίνει η λειτουργία, πηγαίνοντας σε κάποιο αφοδευτήριο
χύθηκαν τα σπλάχνα του έξω. Βγήκαν έξω τα σπλάχνα του, πέθανε, απέψυξε, πέθανε. Πέθανε και έτσι εισακούστηκε δηλαδή η προσευχή του Αγίου Πατριάρχου Αλεξάνδρου και έτσι δεν έγινε η κοινωνία. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και με τον Εστόριο. Τον Εστόριο που ξέρουμε γι' αυτόν τον εξόρισαν. Τον εξόρισαν από, σε διάφορα μέλη. Τελευταία τον εξόρισαν στην Αίγυπτο, στην Νότια Αίγυπτο, στην Θηβαίδα που λένε. Παρ' όλα αυτά οι δικοί του δεν σταμάτησαν. Δηλαδή ο Εστόριος καταδικάστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν σταμάτησε όμως να ενεργεί, να επανέλθει στα πράγματα. Είχε ανθρώπους, είχε επιρροή στα ανάκτορα, όπως γίνεται και σήμερα. Επεμβαίνουν οι πολιτικοί, επεμβαίνουν οι στρατιωτικοί, επεμβαίνουν όλοι. Στα θέματα της πίστεως και άσχετα δεν ξέρω τι τους γίνεται. Εδώ δεν ξέρω τι τους γίνεται οι εκκλησιαστικοί, θα ξέρουν μάλλον οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί. Και θέλησαν να τον επαναφέρουν, ώστε να τον πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να αρχίσουν πάλι τα ίδια. Και βρήκαν τον κάποιον έτσι αδύνατο αυτοκράτορα εκεί, τον Μαργκιανό, ο οποίος υπέγραφε ότι του φέρνανε εκεί, τον καταφέρνανε και υπέγραψε ένα διάταγμα να γυρίσει όλη την ιστορία πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν πήγανε να του δώσουν το διάταγμα, του φτάσανε, έφτασε οι ταχυδρόμοι στην Άνω Θηβαΐδα που λένε Νότια Αίγυπτο δηλαδή, και να του πούν τα ευχάριστα, αυτό ήταν πάλι στο αφοδευτήριο και εκεί του βγήκαν πάλι τα σπλάχνα και εξέψηκε. Και αυτός βεβαίως από πρόνοια του Θεού. Αλλά τι όμως, αυτό τι μας λέει. Κατά τη γνώμη μου, αυτό λέει το εξής, ότι αυτή που προσευχόταν, είπαμε, είναι κεντρικό θέμα προσευχή. Αυτό το λέγαμε και πριν με μια αδερφή εδώ πέρα, ότι όταν δεν παίρνει βεβαίως το ανθρώπινο, έτσι, η Εκκλησία είναι ανθρώπινος οργανισμός. Το είπαμε και χτες που κάπου πήγαμε εδώ πέρα, γύρω σε αυτά τα μέρη εδώ, είπαμε ότι η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Ο Θεός, ναι, ενεργεί βεβαίως, αλλά θέλει και τη συνεργία του ανθρώπου. Δεν ενεργεί μόνο ο Θεός, δηλαδή δεν δίνει τις λύσεις, όπως λέγανε οι αρχαίοι, ο απομηχανής Θεός. Δεν δίνει λύσεις ο Θεός έτσι, το να ρίχνει ψωμιά από τον ουρανό, ας πούμε. Όταν μοίραζε το ψωμί, το έκοβε και δεν φαινόταν ότι έπεφτε κάπου. Πολλαπλασιαζόταν έτσι μυστικά, κρυφά. Ο Θεός ενεργεί κρυφά, μυστικά, αλλά δεν θα περιμένουμε στον ουρανό τώρα να βρέξει ψωμιά ή να γράψει ότι στον ουρανό καμιά ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση. Όπως έγραψε και ο γείτονάς μου, ο Πάτερ Βλάσιος, ένα πανό ότι ο παπισμός είναι αίρεση, ο οικουμενισμός είναι πανέρεση. Α, τον μπουζουριάσαν, τον πετάξαν έξω. Τον πετάξαν έξω στην άμμο και ψώφισε στο κρύο άνθρωπο, τέλος πάντων την γλίτωσε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η αίρεση πανέρχεται. Και τέλος ο Νεστόριος ξέψυχε, όπως είπαμε και αυτός. Τι όμως ο αθεόφοβος μέσα εκεί στο αφοδευτήριο τον ακούσα να λέει: Μαρία, σε απέδειξα ότι δεν γέννησες Θεό. Γιατί έλεγε ότι ο Χριστός είναι θεοφόρος άνθρωπος, τέλος πάντων. Έλεγε ο Νεστόριος. Δηλαδή μέχρι τελευταία μετανόητος, μέχρι τελευταία που του βγήκαν τα σπλάχνα, βλαστημούσε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να ξέρουμε εμείς τα δικά μας, να ξέρουμε καλά-καλά τι είμαστε εμείς, τι θέλουμε, τι είπαν οι πατέρες για όλα τα θέματα και μετά να μπορούμε να έρθουμε και σε μια σχέση με άλλους, να μεταδώσουμε, να πούμε κάτι. Ομοίως και μπορούμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, δηλαδή ότι οι αιρετικοί δεν το βάζουν κάτω. Δεν το βάζουν κάτω, επανέρχονται, παρόλο αν και έχουν καταδικαστεί. Λοιπόν, και ότι δεν μπορούμε να έχουμε πεποίθηση στους άρχοντες και στους εκκλησιαστικούς ταγούς κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως ο αγώνας του ανθρώπινου που είπαμε πρέπει να γίνεται. Ποιο είναι το ανθρώπινο? Το ανθρώπινο μπορεί να μιλήσει κάποιος, να μιλήσει, να γράψει ένα βιβλίο, να γράψει. Σήμερα είναι τα μέσα τα ηλεκτρονικά, να γυρίσει, να κάνει ενημερώσεις, να κάνει συνέδρια. Όλα αυτά είναι το ανθρώπινο. Αλλά έχουμε και το από Θεού. Το από Θεού θα το κάνει ο Θεός. Το ξέρει τα σχέδια ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε τη σχέδια και ο Θεός για μας, για τους γύρω μας, για όλη την Εκκλησία. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε. Γράφουν σήμερα μεγάλα ονόματα, καθηγητάδες που λέγαμε, φιλόσοφοι, θεολόγοι, γράφουν. Γράφουν ωραία κάποιες αναλύσεις περί ρωμιοσύνης, περί αποτυχήσεως ενδεχομένως, γράφουν άλλα. Και τελευταία γράφει κάποιος από αυτούς, οι οποίοι δεν είχαν και κανένα λόγο να μην αγωνιστούν. Συνταξιούχοι είναι. Τα λεφτά τους έχουν, κανείς δεν τους πιέζει. Λοιπόν, και γράφουν αφού κάνουν αναλύσεις σπουδαίες και περισπούδαστες και θεωρίες υψηλές. Στο τέλος λένε, έτσι πως είναι τα πράγματα, λέει,
δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει, λέει. Μόνο ο Θεός θα δώσει τη λύση. Δηλαδή, πού πάει, δηλαδή αναιρούνε, εδώ είναι αιρετικό αυτό, γιατί αναιρούνε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και της Εκκλησίας. Γιατί είπαμε, η Εκκλησία, επειδή είναι σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Δηλαδή Θεός και άνθρωπος. Άρα πρέπει να ενεργήσει και ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο Χριστός ενεργούσε και κατά την θεότητα και κατά την ανθρωπότητα. Δεν ενεργούσε μόνο κατά τη θεότητα. Δηλαδή ως άνθρωπος έκλαψε στο Λάζαρο. Ελυπήθη, πόνεσε. Γι' αυτό και οι αιρέσεις μας απομακρύνουν. Παράδειγμα, υπάρχει αίρεση του αυθαρμοντογεντρισμού, ας πούμε, ή διάφορες αίρεσεις, του μονοφυσιτισμού κλπ. Γιατί δεν μας σώζουν αυτές, γιατί, τι λέει αυτό το αυθαρτοδοκητισμός, στον οποίο περιέπεισε ο Μέγας Ιστιανός, υποτίθεται. Θα πούμε και γι' αυτό. Τι λέει εκεί ο αυθαρτοδοκητισμός, λέει ότι ο Χριστός κατά φαντασία ήταν άνθρωπος, δηλαδή δεν υπέφερε, τον μαστιγώνα δηλαδή, δεν υπέφερε. Άμα ήταν έτσι, τότε μας κορόιδευε δηλαδή, τι. Αν ήταν έτσι, δεν είναι έτσι, ο Χριστός ήταν τέλειος, αν σου υπέφερε. Ενεργούσε ανθρώπινα δηλαδή. Και έπασχε και ενεργούσε και ανθρώπινα. Περπατούσε, δεν πηδούσε από εδώ πετώντας στην άλλη έρημο της Γαλιλαίας. Περπατούσε και μάλιστα γυμνόπους, με γυμνά πόδια. Που σημαίνει ότι υπέφερε και κοπίαζε σύμφωνα με το περιβάλλον της εποχής. Συνεπώς και εμείς πρέπει να κοπιάσουμε, να τρέξουμε από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, να τα κάνουμε τα πάνω κάτω, όσο μπορεί ο καθένας. Εντάξει. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Όχι να περιμένουμε, όπως έγραψε αυτός ο καθηγητής, ο πρωτοπρεσβύτερος και δεν συμμαζεύεται επίσκοποι. Αυτό το λέμε και άλλοι. Το λένε και άλλοι ότι θα δώσει ο Θεός. Καλά, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αυτό να ακούνε και τα λένε όλοι. Ο ένας που τα λέει στον άλλο. Άγιοι δηλαδή θα πρέπει να περιμένουν να δώσουν λύση ο Θεός. Να μην κάνουν κάτι τίποτα δικό. Ακριβώς αυτό λέμε. Το ανθρώπινο. Ποιο είναι το ανθρώπινο, δηλαδή εσύ περιμένεις, θα μου πεις έγραψες αλλά το δηλητηριάζεις από κάτω. Έτσι. Άμα μας δώσεις ένα ποτήρι γάλα και το ρίξεις και δηλητήριο, τι να το κάνω, δεν είναι γάλα, είναι δηλητήριο. Αυτό που έγραψες στο τέλος, που γράφεις σαν συμπέρασμα, μας δηλητηριάζει. Δεν είναι σωστό, διότι και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό το κάτι δεν είναι ότι εμείς θα δώσουμε τη λύση, θα σώσουμε όπως είπαν και προλαλήσαντες, δεν σώζουμε εμείς. Ούτε είμαστε σύνοδος, είναι πολύ βασικό. Ούτε είμαστε σύνοδος να καθαιρέσουμε κάτι που είναι ανάθεμα και δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να λέμε εμείς αναθέματα όταν δεν πει η Εκκλησία. Αλλά όταν πει η Εκκλησία εν συνόδο εννοώ. Εν συνόδο, η Ορθόδοξη, μια σύνοδος Ορθόδοξη, αυτή είναι η Εκκλησία. Που ορθοτομεί και ορθοτομεί την αλήθεια. Δηλαδή όταν αποφαίνεται η Εκκλησία εν συνόδο και λέει τα αληθινά, δηλαδή αυτά που συμφωνούν με όλες τις άλλες συνόδους, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν ορθοτομεί και μια τέτοια σύνοδος πει ανάθεμα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ανάθεμα, να κάνουμε δηλαδή τον οικονομία, να κάνουμε τον αγαπούλη που λένε σήμερα, τον ειρηνικό, τον ότι τάχα αγαπούμε εμείς πολύ, ότι είμαστε πολύ... Γι' αυτό και σήμερα δεν διαβάζονται αναθέματα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας σταμάτησαν τα αναθέματα. Δεν πιστεύουν δηλαδή οι σημερινοί οικουμενιστές ότι τα αναθέματα της Εκκλησίας ισχύουν, τα έχουν καταργήσει, βλέπετε, είναι σημάδι γι' αυτά. Φυσικά. Τα θεωρούν. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αν η Εκκλησία αναθεματίσει, είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεματίσουμε κι εμείς. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως κάπου δεν υπάρχει ανάθεμα, δεν λέμε ανάθεμα εμείς, δηλαδή με την έννοια αυτή την Εκκλησία κλπ. Και προσέξτε, το ανάθεμα που αναφέρει ο πατήρ Γιώργης εδώ πέρα, δεν γίνεται, γίνεται εκκλησιαστικό το τρόπο, το οποίο τι σημαίνει. Η σύνοδος αυτό που κάνει, γιατί πρέπει λίγο να. Δεν το κάνει με μίσος και δεν το κάνει. Εννοείται. Το κάνει με αγάπη για τον αιρετικό. Για να τον επαναφέρει στους κόλπους της. Δηλαδή είναι, αυτό το πράγμα πρέπει πάντα να είμαστε. Γιατί λένε, είναι, η Εκκλησία, ας πούμε, είναι μισαλόδοξη, έχει μίσος. Δεν έχει μίσος. Όπως ο πατέρας δέρνει το παιδί του για να το επαναφέρει στην τάξη, έτσι και η Εκκλησία δίνει το ανάθεμα για να μετανοήσει ο αιρετικός και να γυρίσει πίσω. Για να προστατεύσει και το πίμνιο. Για να προστατεύσει και το πίμνιο, για να δείτε ότι εμείς προστατεύουμε το πίμνιο, πράγμα που δεν το κάνουν οι σημερινοί ιεράρχες, αλλά για να προστατεύσει και τον αιρετικό. Από τον μολυσμό των ιεράρχων. Ναι, το νοσόν μέρος της Εκκλησίας, τους αιρετικούς δηλαδή, οι οποίοι αποκόπτονται από μόνοι τους και πηγαίνουν στην απώλεια. Αυτό λοιπόν το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και δυστυχώς αυτά τα πράγματα που πάνε οι πατέρες για την αίρεση, συνοψίζεται στο 15ο κανόνα. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι βάλαμε αυτόν τον τίτλο σε αυτή την σύναξη. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως μοναχοί, οι πατέρες είναι και αρχαιότεροι από μένα και
πιο έμπειροι στη μοναχική πολιτεία. Όμως ως μοναχοί δεν κάνουμε ομιλίες και δεν βγαίνουμε έξω να μιλήσουμε θεολογικά, άσχετα αν μπορούμε ή όχι. Λοιπόν, ή ακαδημαϊκά, ή να μιλήσουμε ως διδάσκαλοι, έτσι. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα στην Εκκλησία μας, την οποία την τρώγει εσωτερικά, μας τρώγει τα σωθικά, και επειδή εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας και πονάμε για την Εκκλησία μας και για το σπίτι μας, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Και επειδή όπως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγίουρητης λέει ότι όταν οι επίσκοποι σιωπούν, το λόγο εχέτωσαν οι μοναχοί, και όλοι όσοι πατέρες, ιδιαίτερος ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέει ότι μην κοιτάς αν είσαι γεωργός, αν είσαι στρατιώτης. Γυναίκα. Ναι, γυναίκα. Να λαβείς, λέει, γυναίκα. Να μιλάς και να μην σιωπάς, γιατί σιωπή είναι το τρίτο είδος της αθείας, όπως έχει πει ο Άγιος Γιώργος Παραμάς. Ο 15ος κανόνας, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί, δυστυχώς, και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν τη μόρφωση την πνευματική, και μιλάνε ότι είναι δυνητικός ο κανόνας. Η αδιακοπή κοινωνία. Μη υποχρεωτικός. Ναι, ότι είναι, συγγνώμη, ότι είναι δυνητικός. Ναι, μη υποχρεωτικός. Ότι δεν. Ναι. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Σημαίνει το εξής, ότι όποιος θέλει τον εφαρμόζει και όποιος θέλει δεν τον εφαρμόζει, χωρίς να υπάρχει κατάκριμα. Και ο ένας δεν κατακρίνεται και ο άλλος δεν κατακρίνεται. Και αυτό το στηρίζουν ότι δεν υπάρχει επιτίμιο. Λοιπόν, εμείς θα αποδείξουμε τώρα με μια απλή ανάλυση του κανόνος, ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν δυνητικοί κανόνες, όλοι οι κανόνες και όλες οι εντολές του Ευαγγελίου είναι υποχρεωτικοί, και οι κανόνες και οι εντολές, υποχρεωτικές οι εντολές, και ότι υπάρχει επιτίμιο στο 15ο κανόνα, και αυτοί που το λένε παρασύρουν τον κόσμο στο να μην κάνει τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση κατά της αιρέσεως, έτσι ώστε η αίρεση να εδραιώνεται και η ορθοδοξία να μειώνεται και να εξαλειφθεί. Γιατί αν δεν εφαρμόσουμε τον 15ο κανόνα, ο οποίος ο 15ος κανόνας υπόψη πρωτοεμφανίστηκε εκφρασμένος, έτσι όπως τον εκφράζει ο Άγιος Φώτιος, από τον Άγιο Σοφρόνιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον γέροντα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, δύο αιώνες πιο πριν, έτσι. Αλλά απηχεί σύνολη την αγιοπατερική παράδοση στον τρόπο αντιμετωπίσεως των αιρέσεων. Τι μας λέει λοιπόν αυτός ο 15ος κανόνας, που υποστηρίζουν μερικοί ότι είναι δυνητικός, ότι δεν, δηλαδή αν τον εφαρμόσει κάποιος καλός κάνει, και αν δεν τον εφαρμόσει κάποιος πάλι καλός κάνει. Μας λέει λοιπόν, διαβάζω την ερμηνεία επί τόπου, για να μην διαβάζουμε και τα δύο, λέει: εκείνα που οι ανωτέρω κανόνες εδιόρισαν περί επισκόπων και μητροπολιτών, ο 13ος και ο 14ος κανόνας, της πρωτοδευτέρας συνόδου επί μεγάλου φωτίου δηλαδή, τα αυτά διορίζει και πολλών μάλλον παρών κανόν πατριαρχών λέγουν ότι ώστις πρεσβύτερος, όποιος πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης ήθελε χωριστεί από τη συγκοινωνία του πατριάρχου αυτού και δεν μνημονεύει το όνομα αυτού κατά το σύνηθες, δηλαδή του κόψει το μνημόσυνο, ο Μητροπολίτης δηλαδή μόνος, ο γα πρεσβύτερος του Επισκόπου του, το όνομα μνημονεύει, ο δε επίσκοπος του Μητροπολίτου του, πρώτον να φανερώσουν τα κατά του Πατριάρχου αυτών εις την Σύνοδο, δηλαδή για ποιο λόγο ο Πατριάρχης αυτός του κόβουν το μνημόσυνο και να τον κρίνει η Σύνοδος, και παρά τη Σύνοδο αυτός να κατακριθεί, δηλαδή να κατακριθεί πρώτα από τη Σύνοδο, πριν γίνει αυτό, να το έχουν κόψει το μνημόσυνο. Τι γίνεται δε. Ούτε λέγω αυτοί δηλαδή, πρέπει πάντες να καθαίρονται παντελώς. Αυτοί δηλαδή που διακόπτουν το μνημόσυνο του επισκόπου τους ή του μητροπολίτου τους ή του πατριάρχου, προτού αυτός καταδικαστεί από μια σύνοδο, τότε πρέπει να καθαίρονται. Πρέπει δηλαδή πρώτα να καταδικαστεί ο επίσκοπος και μετά να σταματήσει το μνημόσυνο και να μην έχουν κοινωνία. Αυτοί λοιπόν να καθαίρονται, ή μεν επίσκοποι και μητροπολίτε πάσης αρχιερατικής ενεργίας, το καταλαβαίνετε αυτό, ή δε πρεσβύτεροι πάσης ιερατικής, ή δε ιερείς δηλαδή από πάσης ιερατικής. Πλην ταύτα μεν να γίνονται, πλην λέει αυτά να γίνονται, εάν διαεγκλήματα τεινά, εάν διαεγκλήματα λέει πορνείας, ιεροσιλίας και άλλα, όχι περιπίστεως. Δηλαδή αν αυτά γίνονται, επειδή αν ο επίσκοπος κατηγορείται όχι για θέματα πίστεως, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Εάν δε
οι ρηθέντες πρόεδροι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος τώρα. Εάν δε αυτό που μας ενδιαφέρει. Οι ρηθέντες πρόεδροι είναι αιρετικοί, δηλαδή τους κόβουμε το μνημόσυνο επειδή είναι αιρετικοί, και την αίρεση αυτών κηρύττουν σε Παρισία, και δια τούτο χωρίζονται οι σε αυτούς υποκείμενοι, όπως κάναμε εμείς, δηλαδή και γι' αυτό χωρίζονται και δεν μνημονεύουν οι ιερείς και οι επίσκοποι τον Πατριάρχη τους, γιατί κηρύσσει δημόσια μια αίρεση, και πρώτου να γίνει ακόμη συνοδική κρίση περί της αιρέσεως ταύτης, και προτού ακόμα να γίνει, λέει, συνοδική καταδίκη του αιρετικού, χωρίζονται. Οι χωριζόμενοι αυτοί, λέει, αυτοί που διακόπτουν εδώ το μνημόσυνο, όχι μόνο δια το χωρισμό δεν καταδικάζονται, δηλαδή δεν καταδικάζονται, όχι μόνο δεν καταδικάζονται επειδή κόψανε το μνημόσυνο, το πούμε έτσι, αλλά και και τιμή της πρεπούσης ως ορθόδοξη. Πρέπει, είναι άξιοι, επειδή όχι σχίσμα προεξένησαν στην Εκκλησία με το χωρισμό αυτών, αλλά μάλλον ελευθέρωσαν την Εκκλησία από το σχίσμα και την αίρεση των ψευδεπισκόπων αυτών. Εδώ πέρα λοιπόν καθαρά μας λέει ότι αυτοί που διακόπτουν το μνημόσυνο του επισκόπου τους, επειδή ο επίσκοπος γυμνεί την κεφαλή, Παρισία δηλαδή, κηρύσσει στις εκκλησίες μέσα, στους ναούς, την αίρεση του, τότε αυτοί όχι μόνο σχίσμα προξενούν, αλλά και την Εκκλησία την προστατεύουν από τα σχίσματα. Στο προηγούμενο λοιπόν, στο πρώτο μέρος αυτού του κανόνος, λέει ότι αυτοί που κάνουν σχίσμα καθαιρούνται. Υπάρχει ποινή. Όποιος κάνει σχίσμα στην Εκκλησία καθαιρείται, και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι το σχίσμα στην Εκκλησία δεν ξεπλένεται ούτε με αίμα μαρτυρίου αυτός που το κάνει. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει ποινή, υπάρχει ποινή. Και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του κανόνα. Στο πρώτο μέρος υπάρχει ποινή για αυτούς που δημιουργούν σχίσμα επειδή κόβουν το μνημόσυνο, και στο δεύτερο μέρος του κανόνος υπάρχει ποινή, προσέξτε, για αυτούς που δημιουργούν σχίσμα. Ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν σχίσμα? Αυτοί που δεν κόβουν το μνημόσυνο. Λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα, και ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμον, δηλαδή αυτοί που διακόπτουν το μνημόσυνο, όχι μόνο δεν ποιούν, λέει, σχίσμα, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία ανεσκούδασαν ρίσαστε. Αλλά λέει από σχίσματα και μερισμούς την Εκκλησία την προφύλαξαν. Οπότε αυτοί που δεν κόβουν το μνημόσυνο για αυτή την περίπτωση δημιουργούν σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, είναι υπέτη του σχίσματος μέσα στην Εκκλησία, και τιμωρούνται με ποινή του σχίσματος, με καθαίρεση δηλαδή. Και γι' αυτό βλέπουμε υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες, όπως και στην επιστολή προς Ρουφινιανών επίσκοπο του Αγίου Θανασίου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι ο κανόνας δεν είναι δυνητικός. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι ιερείς οι οποίοι, για να προστατέψουν το ποινιό τους από τους αιρετικούς και να μην πάρουν στη θέση τους αιρετικούς ποιμένες, δεν έκοψαν την κοινωνία με τους αιρετικούς επισκόπους με καλό λογισμό. Αυτούς λοιπόν η Σύνοδος δεν τους καταδίκασε, όχι γιατί είχαν κοινωνία, αλλά επειδή το κάνανε με καλό λογισμό. Τους πέρασε όμως από δικαστήριο. Του τέστην σημαίνει ότι δεν έφτανε να είναι μόνο ορθόδοξοι στο φρόνημα για να μην διακόψει το μνημόσυνο. Έπρεπε να είχαν διακόψει, αλλά επειδή το κάνανε με καλό λογισμό και δεν είχαν αιρετικές αντιλήψεις. Πώς? Εδώ σε αυτό που λέει ο Γέροντας, που επιτρέπεται να κάνω μια παρέμβαση, το ζητούμενο για μας είναι σε αυτή την προς Ρουφινιανών επιστολή. Πότε έγιναν δεκτοί αυτοί οι επίσκοποι? Έγιναν δεκτοί όταν μετανόησαν. Και σε τι τους δέχτηκε συνοδικά και στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας έγιναν συνοδικές αποφάσεις. Και το λέει ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος. Τι έγινε αποδεκτό? Ότι αυτή η ομάδα των επισκόπων, επειδή ακριβώς δεν άλλαξε το φρόνημά της, τις δίνουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να ιερουργούν. Αυτό έγινε δεκτό. Το ζητούμενο για μας δεν είναι αυτό όμως. Το ζητούμενο για μας είναι κατά τον χρόνο που αυτοί οι επίσκοποι, παρότι ορθόδοξοι,
παρότι Ορθόδοξοι, κοινωνούσαν με τους Αριανούς, με τη δικαιολογία που είχαν. Θα τους είχαν κοινωνικούς οι Ορθόδοξοι. Ο Μέγας Αθανάσιος, οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι. Φυσικά. Αποδεικνύεται, αγαπητοί μου αδελφοί, αν κάποιος ψάχνει τα κείμενα, έτσι, με την ερμηνευτική αρχή που έχουμε πει και άλλες φορές, εκ του όλου το μέρος, και όχι να αποσκούμε ένα τεμάχιο, ένα μέρος και να ερμηνεύουμε το όλο. Λοιπόν, με την ερμηνευτική αυτή αρχή, από την προσμονάζοντας επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου, αποδεικνύεται ότι δεν θα τους είχαν κοινωνικούς και μέσα από αυτή την επιστολή προκύπτει δύο θέσεις. Πρώτη θέση. «Όν το φρόνημα αποστρεφόμεθα τούτον της κοινωνίας προσήκη φεύγει». Αυτόν τον οποίο το φρόνημα, δηλαδή τι φρόνει αν είναι αιρετικός. Φρόνημα, έτσι λέμε ετερόδοξος, τι φρονείς, ποια τα πιστεύω σου, τι πιστεύεις. Χριστός είναι Θεός. Έτσι, οι Αριανοί λέγανε ότι είναι κτίσμα. Λοιπόν, δεν είχαν ορθόδοξο φρόνημα και όν το φρόνημα αποστρεφόμεθα τούτων της κοινωνίας προσήκη φεύγει. Από αυτούς λέει πρέπει να φύγουμε την κοινωνία. Το προσήκη τι αναδεικνύει. Δίνει δυνατότητα, εάν θέλω, το προσήκης είπα πρέπει να φύγουμε. Όταν θα σου πει κάποιος πρέπει να φύγεις, υπάρχει δυνατότητα αν θέλω να φύγω ή αν δεν θέλω δεν φεύγω. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα δυνητικής ερμηνείας. Όχι. Έτσι, γίνεται κατανοητό νομίζω, έτσι. Το προσήκη φεύγει, πρέπει να φύγουμε. Και η δεύτερη αρχή που προκύπτει μέσα από αυτήν την επιστολή προσμονώντας είναι «Ο κοινωνών ακοινωνήτο, ακοινώνητος έστω». Ούτε αδελφούς λέει να τους ονομάζεται, εφόσον τους παραγγείλεται να μην συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς, παρότι ορθόδοξοι. Αυτά ήθελα. Για να επίνω στο ίδιο, στην ίδια συχνότητα, για να ολοκληρώσουμε, και το θέμα είναι εάν μας οι κανόνες της Εκκλησίας και οι εντολές του Θεού αν είναι υποχρεωτικές ή δυνητικές. Είναι και αυτό ένα σόφισμα, μια σοφιστική δηλαδή ερμηνεία που θέλουν πολλοί να κάνουν. Βλέπουμε ότι όλη η Αγία Γραφή, όλο το πνεύμα της Αγίας Γραφής μας διδάσκει ξεκάθαρα μακριά από τους αιρετικούς, από τους εχθρούς της πίστεως και του Χριστού. Λοιπόν, και μπορούμε πάρα πολλά να φέρουμε. Μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα από την Αγία Γραφή λίγο, μερικά πράγματα αν θέλετε. Ναι. Καταρχήν, το ίδιο το Ευαγγέλιο. Λέει ο Χριστός, οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Οι δε διαλογίζονται εν εαυτής λέγοντες ότι άρτους ούτε λάγομεν. Το Ευαγγέλιο, έτσι είναι κατά Ματθαίον. 16 κεφάλαιο, 5 έως 12. Και τώρα πάμε στην ερμηνεία που κάνει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Δεν είναι δική μας ερμηνεία. Λέει, όσπερ λέει ζήμη, οξόδη, εστί και παλιά, ούτω και των Φαρισαίων και Σαδουκαίων διδασκαλία έδεχνε τα ψυχά. Δηλαδή, λέει, όπως η ζήμη, το ζυμάρι που κάνουμε το ψωμί, έτσι. Έχει οξύτητα μέσα και ζυμώνει όλο το φύραμα, όλο το αυτό. Έτσι λέει, είναι λέει και η διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων που ήταν αιρετικοί. Είχαν αιρετικά φρονήματα την εποχή εκείνη ως προς τον νόμο. Άλλοι δεχόνται να είστε ανάστες των νεκρών, άλλοι δεν δεχόνται να είστε των νεκρών. Υπήρχαν διαφοροποίησεις. Και ήταν δηλαδή, δεν κατηρούσαν όλο τον νόμο. Έτσι λέει, δαγκώνουν και τις ψυχές μας οι διδασκαλίες που δεν συμφωνούν με τον Λόγο του Θεού. Η διδασκαλία των Φαρισαίων είναι μεικτή, έκτε του Λόγου και του Βίου δεφθαρμένου. Δηλαδή η διδασκαλία των Φαρισαίων ήταν κάτι ανάμεικτον, είχαν και το καλό και το κακό μαζί μπερδεύανε. Και στα λόγια τους αλλά και στη ζωή τους. Και στην ουσία η αίρεση σημαίνει αυτό που ανακατεύει στην αλήθεια με το ψέμα. Το φως με το σκοτάδι. Αυτό είναι η αίρεση. Γι' αυτό οι πατέρες ποτέ αυτό δεν το ανέχονταν. Μετά για τις εντολές, ας το πούμε, περί των εντολών που λέει ο Χριστός. Υπάρχουν εντολές δυνητικές. Λέει, μην νομίζεις ότι ήρθαν καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτας, ούτε ήρθαν καταλύσει, αλλά πληρώσε. Εδώ τώρα αναφέρεται στον παλιό νόμο, στην παλιά διαθήκη. Και λέει, έως αν ο ουρανός παρέλθει, η γη. Ο ουρανός και η γη παρέλθει, η μία κεραία ομοί παρέλθει. Δηλαδή, ό,τι είπε ο Χριστός, ο Θεός, στην Αγία Γραφή Παλιά και Καινή Διαθήκη, όλα είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρούμε. Έως μία κεραία και ένα ιώτα. Δηλαδή, τα πάντα μέχρι εσχά της λεπτομερίας. Και λέει τώρα εδώ πέρα, ήρθε ο Χριστός, λέει, να πληρώσει τον νόμο, δηλαδή να αναπληρώσει τον νόμο, να τον τελειοποιήσει. Και λέει παράδειγμα, στον νόμο λέει, ου φωνεύσεις. Και ο Χριστός εδώ πέρα παραγγέλει μέσα από το Ευαγγέλιο όχι μόνο να μην φωνεύσεις αλλά και να μην θυμώσεις.
και να μην οργιστείς εναντίον, γιατί ο θυμός θα φέρει μετά και τον φόνο. Και λέει εδώ πέρα πολύ ωραία, όσπερ λέει ο ζωγράφος, ου καταλύτης και αγραφή, αλλά μάλλον την αναπληρεί. Έτσι δηλαδή παρομοιάζει την Παλιά Διαθήκη με μια ζωγραφιά. Σκίτσο. Και ένας ζωγράφος λέει το σκίτσο δεν το πετάει, αλλά του βάζει χρώματα και το ζωντανεύει. Δεν το πετάει. Το τελειώνει. Το τελειοποιεί δηλαδή. Επίσης το μη κρίνετε να μη κριθείτε που λένε πάρα πολύ ότι αυτά που λέμε εμείς κατακρίνουμε τους επισκόπους, τους πατριάρχες και έχουμε αμαρτία. Είμαστε ιεροκατήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι πάλι ένα σόφισμα που λένε για να φοβήσουν τον κόσμο να μην, έχει, να μην είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι καταρχήν. Στην απλή. Λοιπόν, το μη κρίνετε λέει να μη κριθείτε λέει. Λέει εδώ πέρα, όχι το ελέγχει κολλή, αλλά το κατακρίνει. Δεν εμποδίζει το να ελέγχεις το κακό, την αμαρτία, την παρανομία, αλλά να κατακρίνεις σε εμποδίζει η εντολή, το μη κρίνεται ή να μη κριθείτε. Ο Μένεγκαρ έλεγχος λέει επί ωφελία. Ο έλεγχος γίνεται για ωφέλεια, για να ωφεληθεί ο άλλος, για να τον ωφελήσεις. Τον ελέγχεις αυτό που κάνεις είναι σωστό, δεν είναι ορθό, για να τον ωφελήσεις. Η δε κατάκριση είναι για να τον εξουδενώσεις και να τον μειώσεις τον άλλον. Αυτό είναι που δεν θέλει ο Θεός και είναι αμαρτία. Και επίσης ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει πολύ πιο ξεκάθαρα. Το μη κρίνει ή να μη κριθείτε περιβίω εστί ου περιπίστεως. Αυτό είναι για το θέμα της προσωπικής ζωής. Δεν κατακρίνουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε στην προσωπική ζωή του αλλού. Αλλά στα θέματα της πίστεως έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε τα φρονήματα και την πίστη. Mm. Λοιπόν, είναι όλο αυτό το πνεύμα της Αγίας Γραφής ότι οφείλουμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Μα γι' αυτό γίνεται και αυτός ο αγώνας. Και είπαν ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν αυτόν τον αγώνα, δηλαδή κάνανε κάποια αποτύχηση, αλλά δεν ξέρανε για ποιο σκοπό την κάνανε. Εμείς ως Αγιορείτες Πατέρες, έχοντας συνεχώς συζητάμε, διαβάζουμε τους Αγίους Πατέρες, πράττουμε τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι σας και να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε την χειρότερη αίρεση όλων των εποχών, μια πανέρεση η οποία δεν έχει όμοιά της. Είναι κάτι φοβερό αυτό που γίνεται. Έχουμε πει πολλές φορές το τι έγινε στη σύνοδο του Κολυμβαρίου. Δηλαδή έγιναν απίστευτα πράγματα. Κάναμε μια μικρή ανάλυση θεολογική για το πέμπτο κείμενο, για τα περί εκκλησιών, το εξηγήσαμε λέξη προς λέξη και το βγάλαμε στο διαδίκτυο και δείχνει τις φοβερές αιρέσεις που υπάρχουν μέσα και που υπάρχει και η αίρεση του περιπροσώπου του Ζυζιού, και πάρα πολλά πράγματα μέσα τα οποία δυστυχώς τα αποκρύπτουν τόσο πολύ όμορφα και οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε. Έχει γίνει αίρεση του Ευαγγελίου. Όταν ο Βαρθολομαίος βγαίνει και λέει, παραδείγματος χάρη, ότι όλες οι θρησκείες είναι οδείς σωτηρίας και σώζουν. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί, γιατί και ο Μωαμεθανός σώζεται, και ο Ταοϊστής σώζεται, και ο Βουδιστής σώζεται. Τότε για ποιο λόγο να έρθει ο Χριστός, βλέπετε ότι κάνουν χ, βάζουν ένα χ στο Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεται το Ευαγγέλιο πλέον. Και αυτό είναι και ο Οικουμενισμός. Το Οικουμενισμός τι λέει, ότι από τη στιγμή που όλες οι αιρέσεις έχουν χάρη, έχουν σωστικά μυστήρια, γιατί αυτό λέει το Σύνοδο του Κολυμβαρίου, και είναι εκκλησίες. Γιατί πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη αίρεσης και πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη καταδίκη ή δόγμα. Δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Και τεκμηριώνουν ότι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες του Χριστού, τότε για ποιο λόγο αγωνιστήκαν οι πατέρες. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όχι μια απλή αίρεση που χτυπάει το χριστολογικό δόγμα σε ένα σημείο ή το τριαδολογικό δόγμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον πρόδρομο του Αντιχρίστου, να το πούμε έτσι. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε πιο σκληρά από αυτή την έκφραση. Τώρα, γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτός ο εκκλησιαστικός αγώνας. Και το επαναλαμβάνομαι πάλι. Η διακοπή μνημοσύνου των αιρετικών πατριαρχών που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετωπίσεως της αιρέσεως. Σε προσωπικό επίπεδο, διότι εμείς δεν μολυνόμαστε πλέον με την κοινωνία τους, αυτά που είπαν οι πατέρες. Σε συλλογικό επίπεδο, διότι διαφυλάσσουμε την ορθόδοξη πίστη, γιατί το ορθόδοξο ποίμνιο είμαστε εμείς. Είναι οι λίγοι. Όπως έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, όταν τον κατηγορήσαν ότι είναι με τους λίγους, λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει. Εγώ θα προτιμήσω να πω με τον Νόε. 8 άτομα πήγαν στην Κιβωτό και όλα λέει: πνιγήκανε. Τι σημαίνει, δηλαδή, εγώ θα προτιμήσω να πω με τον Νόε, με τους 8, και εσείς βγείτε έξω από την Κιβωτό να πνιγείτε, όπως πνίγηκαν όλοι τους.
Λοιπόν, εμείς θα προτιμήσουμε να πάμε όχι με την πλειοψηφία, αλλά με την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι πλειοψηφική. Και αν δεν διακόψουμε την κοινωνία, δεν πρόκειται, όχι μόνο εμείς θα χαθούμε, αλλά δεν πρόκειται να δώσουμε και απολογία στον Χριστό για το τι κάνουμε για την Εκκλησία. Γιατί είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και όπως το σπίτι μας το πονάμε, ο καθένας τους, και όταν καεί, κλαίει και οδύρεται, έτσι αυτή τη στιγμή και η Εκκλησία, φυσικά, να μην παρεξηγούμαστε, δεν θα καταληθεί ποτέ. Και πήλε άδωκα τη σχίση είναι αυτή. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως είπε προηγουμένως ο Πατήρ Γεώργιος, χρειάζεται τη δικιά μας προαίρεση και το δικό μας αγώνα. Γιατί λένε μερικοί, και ναι, έχει ο Θεός. Προσευχή, έχει ο Θεός. Ναι, έχει ο Θεός. Αυτό είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Έχει ο Θεός ή δώσανε αίμα και δώσανε πόδια, χέρια, τους κόψανε γλώσσες. Γιατί, για ποιο λόγο, για την αίρεση. Ο Άγιος Μάξιμος. Το 662 κοιμήθη, επειδή τον μακελέψανε τον άνθρωπο. Έδωσε το αίμα του. Και όμως μετά από 18 χρόνια, το 680, γίνεται η έκτη Οικουμενική Σύνοδος που βασίστηκε στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου και του Αγίου Σοφρονίου και έχουμε την Ορθοδοξία μας πάλι. Άσχετα αν μετά, όπως είπε και ο Πάτερ Γιώργης πολύ ωραία, είχαμε πάλι περιόδους που η αίρεση ποτέ δεν φεύγει από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί ο διάβολος πολεμάει την Εκκλησία με την αίρεση. Είναι το πιο δυνατό του όπλο. Και σήμερα πώς την πολεμάει? Την πολεμάει με αυτούς που λένε ότι είναι αντικουμενιστές. Και όμως μνημονεύουν. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εμείς είμαστε, δεν είμαστε. Μα αφού κοινωνάς με τον ερτικό, πώς μπορείς να πεις ότι κάνεις αγώνα? Δεν γίνεται έτσι ο αγώνας. Είναι σαν να λέμε ότι έχω καρκίνο και θα πάρω μερικές ασπιρίνες να γίνω καλά. Όχι. Ο καρκίνος δεν θεραπεύεται με ασπιρίνη. Θέλει δραστικά μέτρα. Και η αίρεση για να θεραπευτεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας θέλει δραστικά μέτρα. Πρέπει να διακόψουμε την κοινωνία, να κάνουμε αγώνα όλοι μας. Να μοχθήσουμε όλοι μας και αυτό θα δώσουμε και αυτή την απολογία θα δώσουμε. Διότι θα κριθούμε εν πρώτης αν κρατήσαμε την πίστη. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Η πίστη είναι η βάση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κι εμείς ως μοναχοί φυγαίνουμε από τα κελιά μας, διωκόμαστε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Για ποιο λόγο? Γιατί θα κατακριθούμε. Το πρώτο πράγμα που μας μάθανε στο μοναστήρι και μας μάθανε πατέρες είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε την πίστη. Και πάνω στην πίστη θα χτίσουμε την αρετή. Λοιπόν, αν δεν έχεις τη σωστή πίστη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι κανείς αιρετικός δεν μπορεί να κάνει καμία αρετή. Δεν μπορούν οι αιρετικοί να εργαστούν την αρετή γιατί δεν έχουν τη βάση. Μπορείς να χτίσεις σπίτι σε ένα πάλτο? Μπορείς. Πρέπει να έχεις τη βάση. Εμείς έχουμε τη βάση και τη χάνουμε. Πώς θα σωθούμε? Γιατί μερικοί λένε πάλι, είναι άλλοι που λένε ότι ξέρεις ότι πρέπει να κρατήσουμε, λέει, την αρετή. Ναι, να την κρατήσεις την αρετή, αλλά πού θα την κρατήσεις, πού θα την χτίσεις? Αυτές είναι ανοησίες των ανθρώπων οι οποίοι προφάσισαν αμαρτίες για να μην κάνουν αυτόν τον αγώνα που γίνεται. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι κάτι που θέλαμε να σας πούμε, δεν γίνεται, δεν είναι ανέμακτος. Έχει κόστος. Στην Ρουμανία που πηγαίνουμε, πολλές φορές βγαίνουν άνθρωποι και μας ρωτάνε, ναι, μα θα χάσουμε την Εκκλησία, δεν θα πάμε στην Εκκλησία, ή πού θα εξομολογηθούμε, ή πού θα κοινωνήσουμε. Και πολλές φορές, το ίδιο γίνεται και εδώ φυσικά, έτσι, τους λέμε το εξής, τους λέμε καταλαβαίνετε σε τι περίοδο βρισκόμαστε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε περίοδο αιρέσεως, το καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα πλέον. Δεν είναι ότι όποια εκκλησία ήμασταν πριν τη σύνοδο που και τότε υπήρχε η αίρεση και πρέπει να έχει γίνει η διακοπή μειοσύνου πιο πριν, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τα αγγίζουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή, εν καιρό. Αλλά μετά τη σύνοδο που γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα ίδια, δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα. Ο αγώνας πλέον είναι κατά της αιρέσεως που έχει κατοχυρωθεί συνοδικός πλέον, έτσι, και πρέπει να κάνουμε αυτό τον αγώνα, γιατί αν δεν τον κάνουμε θα κατακριθούμε. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Έχουμε διωγμό αυτή τη στιγμή. Και στο 22ο άρθρο του 5ου κειμένου το λέει μέσα ότι όποιοι δεν συνετιστούν και δεν ακολουθούν τις εντολές της Συνόδου θα διώκονται. Προφάση, λέει, ορθοδοξίας και φανατισμού, εμείς είμαστε φανατικοί και ορθόδοξοι, προφάση, θα διώκονται αυτοί που δεν τηρούν τις εντολές και τους κανόνες της Συνόδου. Βλέπετε, για αυτούς είναι υποχρεωτικές οι εντολές. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτό τον αγώνα, γιατί είπαμε, σε προσωπικό επίπεδο, σε εκκλησιαστικό επίπεδο και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, για τον Χριστό πήγαμε στην Εκκλησία. Τώρα, για τον Χριστό δεν πάμε. Και πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι. Δεν θα πούμε στην Εκκλησία δεν πάμε, δεν πάμε στους ναούς.
Η Εκκλησία είμαστε εμείς. Και η Εκκλησία που σώζεται, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκεί που υπάρχει αλήθεια είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία βρίσκεται μέσα στην αλήθεια. Και αυτή που είναι της αληθείας είναι της Εκκλησίας και αυτή που είναι της Εκκλησίας είναι της αληθείας. Εμείς είμαστε Εκκλησία. Είτε το θέλουν είτε όχι, δεν είναι ούτε οι επίσκοποι που είναι μέσα στον Οικουμενισμό, ούτε οι ιερείς που είναι μέσα στον Οικουμενισμό και μνημονεύουν, αυτοί είναι εκτός Εκκλησίας. Είναι αυτή τη στιγμή εκτός Εκκλησίας. Και αυτό έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προτού καταδικαστεί ο Καλέκας, ο Πατριάρχης, προτού καθαιρεθεί, τον έλεγε που του είχε διακόψει το μνημόσυνο, γι' αυτό και τον βάλανε 3,5 χρόνια στην φυλακή, διότι είχε διακόψει το μνημόσυνο. Που λένε πότε, φυσικά. Όλοι οι Άγιοι κάνουν διακοπή μνημοσύνου των αιρετικών. Λοιπόν, γι' αυτό και τον έβανε στην φυλακή. Τι του έλεγε, ότι είναι ψευδεπίσκοπος, ότι είναι γιος του διαβόλου, του είχε πει φοβερά πράγματα. Ποιος τα είχε πει αυτά, ο Άγιος Γρηγόριος. Αυτός που είναι ο θεολόγος, ο θεόπτης, τα είχε πει αυτά τα πράγματα, γιατί και εμάς μας κατηγορούν πολλές φορές ότι βρίζουμε. Δεν βρίζουμε, λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, δεν θα πάμε στους ναούς. Γιατί, για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού, δεν θα πάμε να εκκλησιαστούμε με τους αιρετικούς. Θα κάνουμε την προσευχή μας μόνοι μας, αλλά αυτό τώρα προϋποθέτει εδώ να είσαι πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει πνευματικότητα και θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό, θα κάνει τα πάντα να μην αφήσει τίποτε να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Χριστό. Αυτό λείπει από τον σημερινό χριστιανό. Γιατί πηγαίνει, επειδή τυπικά πηγαίνει στην Εκκλησία. Δεν ξέρει τι κάνει. Ούτε ξέρει τι κοινωνεί. Οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει, όπως σας έχω πει, όχι να διαβάσουν εκκλησιαστική ιστορία, να ξέρουν τις συνόδους, αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός, δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο. Και όταν τους λέμε ότι υπάρχει αίρεση στην Εκκλησία και ότι πρέπει να την πολεμήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, λένε ποια αίρεση. Δεν ενδιαφέρονται πλέον. Γι' αυτό και πολλοί μας λένε είσαστε με τους λίγους, δεν μας νοιάζει. Και ο Χριστός είπε, μη και εσείς θέλετε οι πάγιοι. Το μίλησε για πρώτη φορά για τη Θεία Κοινωνία και μίλησε για το ότι πρέπει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του. Ήταν σκληρός ο λόγος, λέει, και φύγανε περισσότεροι. Και γύρισε στους 12 και τους λέει, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε. Δεν έχει την ανάγκη μας ο Χριστός, εμείς τον έχουμε ανάγκη. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όλοι οι Παπικοί να γυρίσουν στην Ορθοδοξία και όλοι οι Οικουμενιστές να καταδικαστούν αυτοί που δεν μετανοούν και να έχουμε πάλι Ορθοδοξία στην Εκκλησία μας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το καθορίζουμε εμείς, ούτε μπορούμε να το κατευθύνουμε εμείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι αγώνας. Να αφυπνιστούμε, να δουλέψουμε πνευματικά πάνω στον εαυτό μας και να μπορέσουμε τον διπλανό μας, αφού εμείς έχουμε φως Χριστού, να μπορέσουμε να δώσουμε και από το κεράκι μας τη φλόγα στο διπλανό μας. Και αυτό πρέπει να γίνει, να το κάνει ο καθένας. Αν το έκανε ο καθένας, θα έφτιαζε η κατάσταση στην Εκκλησία μας. Αλλά δυστυχώς είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Πατήρ Γεώργιος, έχει ο Θεός. Ναι, ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Για να έχουμε όμως εμείς, πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, κάποιες ερωτήσεις που είχατε. Είμαστε καλά. Στη Ρουμανία συνήθως τις γράφουμε τις ερωτήσεις. Μακάρι να τα ακούσει ο κόσμος και να καταλάβει, γιατί ωραία τα είπατε και είναι η αλήθεια και νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να ψάξει ό,τι ψάχνει βρίσκει. Το να περιμένει ο άλλος τσιγλά συνέχεια. Και το κούμα διανοιγίζεται, έτσι. Συμφωνείτε. Ο κόσμος παρακάθεται στο πώς έχει, χωρίς να θέλει να ενοχλήσει τη συνείδησή του, να σκεφτεί, να κάνει επαναπάβεται σε αυτό που έχει, που ήδη έχει. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Όταν δεν πάμε στους ναούς, έτσι, αυτό το πράγμα δεν είναι μια απλή διαμαρτυρία. Δεν είναι απλώς ότι διακόπτουμε την κοινωνία και είμαστε ασφαλισμένοι από την κοινωνία των αιρετικών, αλλά είναι και ένα ηχηρό ράπισμα, έτσι, και ένα δίδαγμα προς αυτούς που μας βλέπουν ότι δεν πάνε. Γιατί λένε για ποιο λόγο τώρα δεν πηγαίνει η κυρία Μαρία, δεν πηγαίνει ο κ. Κώστας, γιατί δεν έρχονται στην Εκκλησία. Οπότε και αυτό το πράγμα τους κάνει να αναρωτηθούν και γι' αυτό. Δεν το καταλαβαίνουν. Ναι, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να τους το πούμε για ποιο λόγο δεν πάμε. Τώρα, αν το καταλάβουν ή αν όχι, είναι δικιά τους υπόθεση. Θα τους φωτίσει ο Θεός, είναι κατά την προαίρεσή τους. Εμείς θα κάνουμε όμως αυτό που πρέπει. Θα μας ζητηθεί αυτό από όλους μας. Την ημέρα κρίσης όμως θα κριθούν, διότι και εμείς στο Άγιο Όρος έχουμε αυτή την. Μας αντιμετωπίζουν έτσι και εμείς μέχρι πριν 4-5 χρόνια κοινωνούσαμε στα μοναστήρια, πανηγύρια, λειτουργίες με τόσους πατέρες.
Και τώρα φύγαμε. Δεν φύγαμε εμείς, κρατούμε την αλήθεια για να τους δείξουμε ότι δεν πάνε καλά. Παρόλα αυτά δεν έχουν συνετιστεί. Λένε ναι, σωστά είναι αυτά που λέτε, ναι, αλλά όλοι μαζί. Όλοι μαζί λένε. Να το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Πότε όλοι μαζί. Όταν παίρνει, μαζί δηλαδή. Ναι, όταν παίρνει φωτιά το σπίτι σου, ρίχνει, σβήνει τη φωτιά. Δεν περιμένει να έρθει ο γείτονας να στο σβήσει το σπίτι. Τι όλοι μαζί, να σβήσουμε τη φωτιά. Αφού καίγεσαι, ήδη καίγεσαι με τη φωτιά. Αυτό είναι επίσης είναι εκ δεξιών που λέμε. Οι πειρασμοί για να δικαιολογούν τη συνείδησή του. Εκείνο νομίζω πολύ περισσότερο είναι φοβούνται το εξής, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Αυτό που θα πούμε την Κυριακή για το τυφλό παιδί. Ναι, να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου που θα διαβάσουμε την Κυριακή, ο γεννητής τυφλός, γιατί οι γονείς του δεν είπανε ότι όταν του ρώτησαν οι Φαρισαίοι, γιατί λέει, είναι αυτός ο γιος σας, λέει ναι. Και πώς γεννήθηκε τυφλός. Και γεννήθηκε τυφλός, λέει ναι. Τώρα πώς βλέπει, ρωτάνε οι Φαρισαίοι τους γονείς του παιδιού, λέει. Δεν ξέρουμε, λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ρωτήστε αυτόν, έχει ηλικία. Γιατί αποφύγαν να πούνε ότι τον έκανε καλά Χριστός. Γιατί είχαν αποφασίσει οι Ιουδαίοι, όποιος τολμήσει και αναφέρει ότι ο Χριστός κάνει θαύματα, είναι προφήτης ή είναι Θεός πολύ περισσότερο, θα γίνει αποσυνάγωγος. Θα τον πετάνε έξω από τη συναγωγή. Και για να μην τους πετάξουν έξω από τη συναγωγή, αρνήθηκαν να ομολογήσουν τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό είναι, φοβούνται να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Για να μην βγουν εκτός εκκλησίας δηλαδή. Για τον περισσότερο κόσμο αυτό ισχύει. Ναι, αυτό ναι, μια ερώτηση. Είναι ο πρώτος λόγος που δεν το κάνουμε. Ο πρώτος λόγος. Ναι, αλλά ο Χριστός ερμηνεύει. Γιατί λέει φοβούνται να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, διότι αγάπησαν τη δόξα του Θεού, μάλλον υπέρ τη δόξα του κόσμου. Ναι, τη δόξα του κόσμου. Αγάπησαν τη δόξα του Θεού.